Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Είστε καλά? Δόξα, μόλις τελειώσαμε προπόνηση. Φαντάζομαι ότι είσαι και εσύ ένας από αυτούς που θα χάρηκαν ιδιαίτερα σήμερα όταν έμαθες ότι ο Δημήτρης είναι μετά από σχεδόν ένα χρόνο σε αποστολή της ομάδας. Εννοείται αυτό, γιατί όταν ένας αθλητής ξεκινά μια διαδικασία αποκατάστασης και εσύ έχεις την τιμή να είσαι μέρος αυτής, περνάς, θες δεν θέλεις, όλες τις διαδικασίες μαζί του. Ο Δημήτρης περίμενε στοϊκά να μπει σε μια αποστολή και νομίζω ότι αυτό έγινε μέσω της προσπάθειας που κάνει στην προπόνηση και νομίζω πλέον έκρινε ο προπονητής ότι μπορεί να βασίζεται στο Δημήτρη. Εσείς πότε αρχίσατε να δουλεύετε μαζί του, όταν υπέστη αυτή την υποτροπή και μετά? Ναι, ο Δημήτρης είχε τον αρχικό τραυματισμό τον Απρίλιο, ναι, του περασμένου έτους, οπότε και πήγε στο χειρουργείο. Ο τραυματισμός του έγινε στη διάρκεια της προετοιμασίας. Ο επανάτραυματισμός του έγινε στη διάρκεια, ναι, της προετοιμασίας. Οπότε και ήρθε σε επικοινωνία μαζί μου αρχές Σεπτεμβρίου. Καταστρώσαμε ένα πλάνο. Ήρθαμε συνεννόηση με τον γιατρό της ομάδας, τον κύριο Πανταζή, και τον γυμναστή, τον κύριο Βίνο. Και βάλαμε ένα χρονικό όριο επιστροφής, γιατί ο δεύτερος τραυματισμός, ας πούμε, πάνω στο πρόσωπο είναι λίγο πιο δύσκολο. Θέλει περισσότερο προσοχή και περισσότερη λεπτομέρεια στην αποκατάσταση. Αυτό συνέβη γιατί βιάστηκε να επιστρέψει στις προπονήσεις ή ήταν απλά μια άτυχη στιγμή και πιστεύω ότι είναι μια άτυχη στιγμή. Γιατί εντάξει, πολλά γίνονται. Δεν ήμουν ούτε παρόν να μπορώ να κρίνω αν ήταν κάτι άλλο, αλλά δυστυχώς ας το πούμε, οι επιβλοκές μετά από ένα χειρουργείο προστίου χιαστού είναι αρκετές. Η βιβλιογραφία, ας πούμε, γράφει κάποια συγκεκριμένα πράγματα ακόμα και σε επιστροφή είναι γύρω στο 50-60% όλων των αθλητών σε πρώτερο αγωνιστικό επίπεδο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένας χιαστός δεν είναι μόνο ένας τραυματισμός ιστικός, δεν έχει να κάνει μόνο με το σύνδεσμο, αλλά έχει να κάνει και με άλλους τομείς. Πώς ήταν έτσι η συνεργασία μαζί του? Ο ασθενής ήταν δεκτικός, ήταν σχολαστικός, το ασκησιολόγιο γενικότερα σε αυτά που λέγατε και έπρεπε να ακολουθήσει? Ο Δημήτρης την πρώτη μέρα που ήρθε είχε βάλει σαν στόχο, βασικά ήταν αρχικά ήταν λίγο ότι, ας το πούμε, φοβισμένος και είναι πολύ λογικό, γιατί είναι ασχιαστός από μόνος, είναι αν όχι ο πιο υποβρυντικός, ένας από τους πιο δύσκολους τραυματισμούς για έναν επαγγελματία αθλητή. Ήθελε να μάθει όλη τη διαδικασία πώς θα γίνει και πολύ σωστά έκανε για να είναι ενημερωμένος τι ακολουθεί. Αλλά από τη στιγμή που ξεκινήσαμε ήταν εκεί, μπορώ να σου πω, ψυχήτε και σώματι. Και όχι μόνο αυτό, έκανε και παραπάνω πράγματα. Ερχότανε να κάνουμε κάποια συγκεκριμένα, είτε βάζαμε πρωί, είτε μεσημέρι, είτε απόγευμα, γιατί και εγώ έπρεπε να έρθουμε με την ομάδα του μπάσκετ, οπότε και ώρες μας έπρεπε να είναι να ρυθμίζονται. Ναι. Και φαντάζομαι ότι ακόμη και τώρα που εντάξει, είχε επιστρέψει εδώ και καιρό στις προπονήσεις. Έχει επιστρέψει τις αρχές Ιανουαρίου. Έγινε το clearing σε θέματα ισορροπίας, δύναμης και σταθερότητας μαζί με τη σήμερα γνώμη του κ. Πανταζή. Οπότε όταν επέστρεψε πλέον στο γήπεδο, έπρεπε να περάσει ένα μήνα συγκεκριμένο, δηλαδή από Ιανουάριο μέχρι και Φεβρουάριο, στον οποίο γίνεται αυτό που λέμε το return to sport, να κάνει συγκεκριμένες ασκήσεις αξιολόγια μέσα στο ποδόσφαιρο, πέρα από αυτά που κάναμε ατομικά με μπάλα, όταν άλλο να έχει να κάνει με την προπόνηση ομάδας και άλλο να κάνει κάτι ατομικό. Είναι εντελώς διαφορετικό. Οπότε αυτός ο ένας μήνας είναι αυτός που χρειάζεται μετά τους 9, γιατί η επιστροφή του πρόσωπου χειαστό θέλει ακριβώς 9 μήνες. Δηλαδή στο εξωτερικό και στην Αμερική ακόμα κάνουν 12 έως 18 για την επιστροφή. Το μήνυμα είναι 9 μήνες. Οτιδήποτε επιστροφή πριν τις 9 μήνες έχει ρίσκο. Γύρω στο 50% επανατραυματισμό. Μάλιστα. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να εξακολουθήσει να ακολουθεί ένα ασκησιολόγιο ο ανάκουλος. Βεβαίως. ο Δημήτρης έχει ένα προσωπικό ασκησιολόγιο το οποίο ακολουθεί πριν την προπόνηση και μετά το τέλος αυτής, και ακολουθούμε και εμείς ένα δικό μας πρόγραμμα δυνάμωσης, το οποίο θα ακολουθεί για αρκετό καιρό ακόμα, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση να κάνει με τον τερματισμό, αυτό είναι να το πούμε για προληπτικούς λόγους. Ιατρικά έχει κάποια διαφορά με οποιονδήποτε άλλο αθλητή? Δηλαδή, ενώ δικαιολογείται να φοβάται, γιατί εντάξει, το συνέστημα του φόβου είναι φυσιολογικό στον καθένα, να είναι πιο προσεκτικός κτλ. Αλλά καθαρά ιατρικά δικαιολογείται, δηλαδή είναι πιο ευαίσθητος, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, από έναν οποιοδήποτε άλλο αθλητή?
Κοιτάξτε, συνήθως ο νούμερο ένας παράγοντας. Όχι μόνο ο Δημήτρης τώρα, για τον καθένα λέω που έχει χειριστεί και ξαναμπαίνει. Δεν κατάλαβα την ερώτησή σας. Ναι. Υπάρχουν συγκεκριμένα αριθματολόγια επιστροφής μετά από χιαστό, τα οποία πρέπει να κάνεις clearing να περάσεις και να πεις ότι μπορείς να επιστρέψεις. Δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει άριστα ισοκινητικά αποτελέσματα, άριστα αποτελέσματα σε θέματα ιδιωτικότητας και ισορροπίας και να υπολείπεται του τεστ που έχει να κάνει με την επιστροφή στο άθλημα σε θέμα ψυχολογίας. Δηλαδή είναι ένα συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, το οποίο ρωτάει ερωτήσεις του τύπου πώς νιώθεις το πόδι σου, το νιώθεις ασταθές, πιστεύεις ότι το ξανατραυματίσεις κτλ. Και πρέπει να βγάλει ένα συγκεκριμένο σκορ. Mm-hmm. Εάν πληρεί τα κριτήρια αυτού του σκορ, αυτού του τεστ, συγγνώμη, φτάσει στο σκορ το επιθυμητό, θεωρούμε ότι είναι καθαρός, είναι κλειδί για να γυρίσει στο άθλημα. Είτε αλλιώς, περιμένουμε. Εδώ πέρασε αρκετό διάστημα, πέρασε εδώ. Πέρασε παραπάνω από το. Ναι, ναι. Από αυτό που συνήθως υπάρχει. Ναι, ο Δημήτρης είναι έτοιμος, πιστεύω, όπως είχαμε πει και πιο παλιά, από τα μέσα Φεβρουαρίου να παίξει. Mm-hmm. Πλέον είναι έτσι ο θέμα του προπονητή του ίδιου. Ναι. Δεν, βέβαια, εντάξει, είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν, όπως λες και εσύ πολύ σωστά, αγωνιστικά. Το, βέβαια, συνήθως ήθιστε σε ποδοσφαιριστές που επιστρέφουν από επέμβαση στον πρόστιο χιαστό να μπαίνουν, η προσαρμογή τους να είναι ομαλή, δηλαδή, ανταξύ τους στην ομάδα. Να παίρνουν σιγά σιγά κάποια λεπτά συμμετοχή ως αλλαγή, γιατί τους λείπει και ο ρύθμος. Φαντάζομαι ότι κάτι ανάλογο θα πρέπει να ισχύσει και με τον Δημήτρη. Ακριβώς. Γι' αυτό νομίζω έγινε και το φιλικό το οποίο είχε γίνει με την K20 την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη. Και σιγά σιγά νομίζω ότι ο κύριος Σπανός μπορεί, μάλλον νιώθει και ο ίδιος πιο, ας το πούμε, σίγουρος για τον Δημήτρη. Και γι' αυτό λόγο τον έχει συμπεριλάβει και στην αποστολή. Ελπιστώ να το δω και αν μπορέσει και βοηθήσει και το αποτέλεσμα να μπει και ο Δημήτρης να πάρει τα πρώτα λεπτά. Νομίζω θα είναι πολύ σημαντικό στην ομάδα. Ακόμη βέβαια και για ψυχολογικούς λόγους το ότι συμπεριλήφθη στους 19 είναι σημαντικό για τον αθλητή. Κακά τα ψέματα. Εννοείται αυτό. Εννοείται και ο ίδιος ο Δημήτρης είναι πολύ χαρούμενος. Και αν και δεν μου αρέσει να μιλάω εκ μέρους του Δημήτρη, γιατί ο Δημήτρης είναι ο Δημήτρης ο Ανάγκογλου. Αλλά πιστεύω ότι το περιμένει πώς και πώς. Να επιστρέψει να πει στο γήπεδο. Να βοηθήσει τον Άρη σε αυτά που πρέπει να πετύχουμε φέτος. Πιο εύκολα γυρίζει αθλητής ποδοσφαιριστής ή μπασκετμπολίστας από τέτοιο τραυματισμό? Α, δεν έχει καμία σχέση. Δεν παίζει ρόλο. Δηλαδή το άθλημα του αθλήματος. Ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος έχει πάθει πρόστιχο χιαστό και δεν μπορούμε να πούμε ότι οι γιατροί της Μάντσεστερ δεν είναι καλοί, έτσι. Καλοί θα είναι, εντάξει. Μάλλον καλοί θα είναι. Όπως έχετε δει, δεν έχει επιστρέψει ακόμα. Ναι. Δηλαδή το βάλω σε 7 μήνες που το θεωρούμε... Ναι, βέβαια είναι 35. Γρηγορό. Παίζει ρόλο η ηλικία. Ναι, παίζει και ρόλο η ηλικία, αλλά έχει να κάνει με άλλους παράγοντες. Οπότε όπως έχετε δει, ο Σλάτον δεν έχει επιστρέψει ακόμα. Ναι. Οπότε θέλει καιρό. Στο NBA, όπως σας είπα πριν, κάνει 12 με 18 μήνες. Α, μάλιστα. Παίζει γι' αυτό... Έχει καιρό. Θέλει καιρό. Είναι ψυχικό δύσκολο τραυματισμός. Ναι. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αθλητές που στο παρελθόν, εγώ θυμάμαι ας πούμε από τον Άρη τον Λεωνίδα τον Καμπάντεϊ, ο οποίος έλεγαν όταν πρώτο έκανε το χιαστό, γιατί έκανε νομίζω 2 στο καπάκι. 3 στο ένα γόνατο και ένα στον άλλον. Παρ' όλα αυτά συνέχισε όταν έκανε μια αποθεραπεία στο εξωτερικό, αν θυμάμαι καλά, για ένα διάστημα σε ένα αθλητικό κέντρο και μετά επέστρεψε κανονικά. Και έκανε κι άλλον έναν στο άλλο πόδι, αυτό που λέει ο Αλέξης. Ναι, αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι να μην χρειαστεί κάποιος να υποβληθεί σε δεύτερη και τρίτη επέμβαση. Αυτό θέλουμε. Να μην έχουμε επανατραυματισμό, γιατί μετά η διαδικασία αποκατάστασης και χειρουργείο είναι διαφορετική. Ναι. Δηλαδή, όταν πας στο γόνατο να το κάνεις μια συγκεκριμένη επέμβαση και κάνεις επανατραυματισμό, μετά πρέπει. Έχεις ήδη δημιουργήσει, ας το πούμε, κάποιες συγκεκριμένες τομές για να μπει στο γόνατο. Δεν είμαι ορθοπαιδικός υπουργός. Θα πει κάποιος καλύτερα κάποιος ορθοπαιδικός αυτά. Αλλά μετά. Χρειάζονται διαφορετικές διαδικασίες, περισσότερο έχουν αποκατάστασης, οπότε δεύτερο και τρίτο παραδοτερματισμό, αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Αυτό δεν θέλουμε. Θέλουμε μία και έξω. Μάλιστα. Γιατί μετά μένει και εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων ο αθλητής και κοστίζει και λεφτά στην εκάστοτε ομάδα αυτό. Να κάνουμε λίγο και ρεπορτάζ, να εκμεταλλευτούμε στον μπάσκετ. Τι γίνεται, έχουμε κανένα πρόβλημα? Έχουμε και παιχνίδι, Κυριακή. Όλα καλά. Όλα καλά. Ελπίζουμε τα πράγματα να είναι καλά, να έχουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Ναι, είναι βασικό και αυτό. Είναι πολύ βασικό για μας. Από εκεί και έπειτα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Όλοι μας από την πλευρά μας. Πολλά λεφτά παίρνετε τον τελευταίο χρόνο, όλοι πληρωμένοι κανονικά. Ναι. Α, όχι, ναι. Είναι ζητήματα όμως που, ξέρεις, τον κόσμο δεν τον απασχολεί πολλές φορές. Τον βλέπει την τελική εικόνα, δεν βλέπει ότι οι εργαζόμενοι... Και εντάξει, φαντάζομαι εσύ έχεις και άλλη δραστηριότητα λόγω του επαγγέλματός σου, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι
και στον Άρη και σε άλλες ομάδες που είναι υπάλληλος γραφείων του Άρη. Δεν έχει σίγουρα μία άλλη δραστηριότητα για να αντλεί χρήματα για την οικογένειά του. Πρέπει να καταλαβαίνει και ο κόσμος και οι πάντες το πόσο δύσκολο περνάτε πολλές φορές. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη δραστηριότητα, έχει να κάνει και με το, και με το ψυχολογικό τομέα, στο πώς συμπεριφέρεται ο καθένας. Έτσι είναι πολύ, νομίζω όταν κάποιος είναι απλήρωτος για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι δύσκολο για τον ίδιο, για την οικογένειά του και δει σε εμάς που θα πρέπει να είμαστε ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον το, και το προπονικό και το ιατρικό επιτελείο. Στη διάθεση κάποιου παίκτη, που είναι το 10 ώρα το βράδυ, να σου πει Παναγιώτη, πονάω, έχω περαιτώ, κάτι θέλω να γίνει. Οπότε πρέπει, δεν είμαστε 9 to 5, 9 με 5 να είμαστε εκεί και μετά πάμε σπίτι μας, κλείνουμε το κινητό μας. Είμαστε 24 ώρες διαθέσιμοι. Έτσι. Αυτό επηρεάζει σε πολλούς τομείς και καταστάσεις, αν θες να εργαστείς σε εξωτερικό ας πούμε, παράγοντα, να κάνεις κάποια πράγματα, είναι λίγο περιοριστικό. Mm-hmm. Όταν ταξιδεύεις, πας στην Ευρώπη, λείπεις την οικογένειά σου, είναι δύσκολο. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, μπροστά σας έχετε ένα μεγάλο μάτς σε κάθε περίπτωση. Και ας ελπίσουμε αυτό που είπες να γίνει και με την παρουσία του κόσμου, γιατί έτσι κι αλλιώς το να λείπει ο κόσμος, άσχετα από την οικονομική ανάσα που θα πάρει ο Άρης, έτσι κι αλλιώς το να παίζεις τώρα Άρης ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης, εγώ δεν λέω, και στην έδρα τη δική τους ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ειδικά το Άρης ΠΑΟΚ που είναι και γεμάτο το γήπεδο, σε αντίθεση με το ανάποδο, νομίζω ότι έχει τη σημασία του και την αξία του και είναι ένα ντέρμπι που μας κάνει έτσι να μπαίνουμε έστω και λίγο στα παλιά ντέρμπι που έκριναν τον πρωταθλητή. Καλά, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το παλιό ντέρμπι. Τα πιο παλιά χρόνια τώρα ήταν ένα ντέρμπι, είναι ντέρμπι. Ασχέτως βαθμολογικής κατάστασης, οικονομικής κατάστασης, το Άρης ΠΑΟ και όπως είπες και το ΠΑΟ Γκάρης θα είναι για πάντα ντέρμπι. Έτσι. Προβλήματα δεν έχουμε. Μας είπες είμαστε OK. Παίκτες και κανονικά παίζουν, δεν έχουμε ζητήματα τραυματισμών. Okay, μια χαρά. Ωραία. Όχι, είμαστε μια χαρά. Ωραία. Dragon Spirit, πού θα βρούμε τώρα μπλουζάκι. Dragon Spirit, φορείτε μπλουζάκι. Καλή ερώτηση. Δεν ξέρω, εμείς έχουμε παντός. Καλύτερα και θα ήταν φωτισμικά να μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Άπα Σίγμα ή την ομάδα μπάσκετ να προμηθευτείτε. Τώρα που σε βρήκαμε τα ρωτήσαμε όλα, Παναγιώτη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε να μην έχεις πολλή δουλειά στην ομάδα μέσα, να την έχεις έξω από την ομάδα. Καταλαβαίνεις νομίζω ακριβώς. Αυτό θέλω κι εγώ. Έτσι. Να είμαι διακοσμικό στοιχείο, δεν χρειάζεται έτσι, παραπάνω. Έτσι. Να είσαι για προληπτικούς λόγους μόνο μέσα στην ομάδα και να έχεις δουλίτσα απ' έξω για να έχεις και τα πρωταζήν. Okay. Να είμαστε καλά, να είμαστε όλοι καλά. Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Έγινε, γεια σας πολύ.